Και τέλος πάντων, δεν μου έχετε πει ακόμη ποιος είστε. Ελευθέριο, Πέτρος Ελευθέριο. Είστε φίλος, συγγενής? Είμαι ο άντρας της. Ξέχασα ποια είμαι. Τι εννοεί ξέχασα, δεν θυμάται? Δεν θυμάται το όνομά της? Έσκασε μύτη ένας τύπος που λέει ότι είναι ο άντρας της Καλυφατίδη. Αυτός που είχε πεθάνει. Αυτό ανακατεύει πάλι την τράπουλα. Έχω όλα όσα ονειρεύτηκα. Φίλους, δουλειά, εσένα. Μου έχει στοιχήσει η απόρριψη της ελπίδας. Τι θεωρείς, τελεσίδικη? Μου ξεκαθάρισε πως είναι ερωτευμένη με κάποιον άλλον. Πες μου για τη Μέρη. Πώς είναι? Αμήλυτη. Σαν το βούδαλο χωρίς το χαμόγελο. Με κατάθλιψη. Την πείραξε τελικά πολύ που χώρισε με τον Μάνο, ε. Της έκανες καθόλου παρέα εσύ? Δεν ήθελε. Πήγε και κλειδαμπαρώθηκε στο δωμάτιό της. Να δεις, φιλενάδα, με έχει άφη. Μου τον έχει χρεώσει το χωρισμό της με τον Μάνο. Δεν έχει και άδικο. Εσύ δεν δέχεσαι το Μάνο στο σπίτι. Καλά, τι είναι αυτά που λες? Κάτσε και σε ένα λεπτό που πήρες φόρα. Άμα μας ερχόταν σόγαμπρος, θα ήταν ό,τι καλύτερο για τη Μέρη. Για μένα όμως. Ο καθηγητής ήταν σαφής. Με βάση τα συμπτώματα που περιέγραψες, υπάρχει μια θετική εξέλιξη σε σχέση με την κινητικότητά της. Και μια αρνητική διάγνωση σχετικά με την εγκεφαλική της λειτουργία. Το πιθανότερο είναι πως πάσχει από γενικευμένη αμνησία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αδυναμία της να ανακαλέσει αφορά όλη της τη ζωή και όχι ένα περιορισμένο κομμάτι. Είναι βέβαιο δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάποιο λάθος? Θα την εξετάσει και ο καθηγητής, αλλά το πιθανότερο είναι να συμφωνήσει μαζί μου. Και πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Δεν υπάρχει ειδικευμένη θεραπεία. Η γιαγιά σου θα συνέλθει, θα περπατάει, θα επικοινωνεί. Αλλά δεν θα θυμάται τίποτα και κανέναν. Και όλα αυτά για να φροντίζω τον εγγονό σας? Για να παντρευτείτε την Τόνια Παυλάκου. Ανήσυχο σε βλέπω. Εκτιμώ τη γιαγιά σου και θα ήθελα να τη δω όπως και πριν. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αποκλείσουμε εντελώς? Μετά από χρόνια κάποιοι συνέρχονται. Άλλοι όχι. Πεθαίνουν χωρίς να ξέρουν τι έχουν ζήσει και ποιοι ήταν. Δεν είμαι ανέστητη. Στεναχωριέμαι να βλέπω τη μάνα μου σε αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν φταίω εγώ που πήγε και ερωτεύτηκε τον αδερφό του Ηλία. Τι σχέση έχει αυτό, Βρεντορίτα? Καλά, δεν το βλέπεις. Τα έχει φτιάξει και πρόκειται να συζήσει με τον αδερφό του πεθερού μου. Πιανού? Δεν πρόλαβα να σου το πω. Ο Νικόλας μου έκανε πρόταση γάμου, φιλενάδα. Τι λες, Ντοριτάκι μου? Και γιατί δεν μου πεις τίποτα χθες? Πότε να προλάβω? Εσύ έφευγες, σε περίμενε ο Χάρης. Η μάνα μου φόραγε μαύρες πλερέζες. Εγώ σε ποιον να μιλήσω? Τι όμορφο είναι αυτό που λες τώρα. Εντάξει, αυτό είναι όμως άλλο. Τι σχέση έχει με το Μάνο? Δεν είναι προσωπικό. Ειλικρινά το συμπαθώ πάρα πολύ τον άνθρωπο. Αλλά μόνο στην ιδέα ότι θα έρθει ένας άντρας να μείνει μαζί μας, φρικάρω. Εγώ αλλιώς έχω μεγαλώσει. Δηλαδή τι? Θα πρέπει να προσέχω πώς θα κυκλοφορώ και να κλείνω και τις πόρτες. Ναι, αλλά σκέφτεσαι ότι κάτι τέτοιο θα κάνει πολύ ευτυχισμένη τη Μέρη? Ωραία. Πες εγώ ότι δέχομαι. Δεν βλέπεις ότι όλα τα υπόλοιπα γύρω είναι ανάποδα? Ο Ηλίας και η Βάσο ακόμα το κρατάνε που πήρε το μέρος της Κρουέλλας. Και δεν πρόκειται να το συγχωρέσουν. Επίσης, δεν ξέρουν ότι η Μέρη με το Μάνο τα έχουνε. Νομίζουν ότι είναι φίλοι. Ωραία. Και πες ότι μαθαίνουν την αλήθεια. Τι έγινε? Αλλά με δουλεύεις. Έξαλλοι θα γίνουν. Και ποιος θα την πληρώσει? Εγώ και ο Νικόλας. Πάντως όλα αυτά είναι πολύ άδικα για τη Μέρη. Το ξέρω. Και τι να κάνω? Να σταματήσει να τις βάζεις εμπόδια. Αρκετά έχει να αντιμετωπίσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ζήτησε ο κύριος Κυριακίδης. Σας περιμένει στο γραφείο του. Ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα, με ζήτησες? Ναι, έλα καθίσω. Σ' ακούω. Πώς είναι η κυρία Καλυφατίδη? Με κάλεσες εδώ για να με ρωτήσεις για την υγεία της γιαγιάς μου. Όχι. Σε κάλεσα εδώ για κάτι που αφορά στα οικονομικά της γιαγιάς σου. Και συγκεκριμένα στον τραπεζικό της λογαριασμό. Δεν καταλαβαίνω. Κρίμα. Θα γίνω λοιπόν λίγο πιο σαφής. Ξέρω ότι μεταφέρεις παράνομα χρήματα από το λογαριασμό της Κάτιας στο δικό σου. Τι? Το αρνείς.
αρνείσαι. Φυσικά και το αρνούμε. Μάλιστα. Το περίμενα. Αυτό το λάθος κάνεις πάντα. Με υποτιμάς. Δεν καταλαβαίνω που κολλάει αυτό τώρα. Με θεωρείς ακίνδυνο αντίπαλο, ε? Τι νομίζεις ότι τα βγάζω όλα αυτά από το μυαλό μου? Με κατηγορείς για κάτι που δεν έχω κάνει. Αν δεν ήμουν σίγουρος, δεν θα έλεγα τίποτα. Αυτό είναι παράλογο. Δεν θα κάτσω να σε ακούω άλλο. Πάω στο γραφείο μου. Φύγε. Ή αν θέλεις, μείνε. Να δεις αυτό. Εξέτασε το. Καλημέρα. Έρχεσαι λίγο να σου μιλήσω. Ναι. Με αποφεύγεις? Γιατί, έχω κανέναν λόγο? Θέλεις να σου πω εγώ έναν? Τώρα σοβαρά μιλάς? Νομίζω το ίδιο θα έπρεπε να κάνεις κι εσύ. Προσπάθησα και χθες να σου δώσω την ευκαιρία. Χάρη, ξέρω. Τι πράγμα? Ότι είσαι με την Ελπίδα. Έχει κολλήσει το μυαλό σου, σου έχω πει, με την Ελπίδα είμαστε μόνο φίλοι. Ναι. Ναι, και έχουμε μία παραπάνω οικειότητα λόγω δουλειάς. Κι άλλα παραμύθια. Μα γιατί με ρωτάς, αφού ό,τι και να σου πω δεν θα το πιστέψεις. Και θα έχω άδικο. Έχω κουραστεί να απολογούμε. Έχω δουλειά. Εγώ είμαι αυτή που έχω κουραστεί. Και τόσο καιρό παριστάνω το βλάκα και τρώω τα παραμύθια σου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάω να αλλάξω. Στη Μέρη πάντως άλλα είπες. Θέλεις να σου θυμίσω? Πάντως να ξέρεις ότι η Ελπίδα σε αγαπάει και σε νοιάζεται πραγματικά. Ναι, και εγώ. Πρώτη φορά νιώθω έτσι για μια γυναίκα. Κατάλαβες τώρα γιατί απαιτώ να σταματήσει αυτή η κοροϊδία? Θα πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος. Μπορεί. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, έτσι δεν λένε? Έχω μια ιδέα όμως. Μπορούμε να βάλουμε την τράπεζα να το ελέγξει. Στο χαρτί που κρατάς υπάρχουν όλα τα ποσά που μετέφερες τον τελευταίο καιρό. Φαντάζομαι θα υπάρχουν κι άλλα με παλιότερες ημερομηνίες. Λοιπόν, θέλεις να το ελέγξουμε? Όχι. Ωραία. Χαίρομαι που κατάλαβες ότι έχω αποδείξεις και σταμάτησες να παίζεις θέατρο. Πώς το βρήκες? Μυστικά του επαγγέλματος. Δηλαδή? Ας πούμε ότι έχω τον τρόπο να τρυπώνω σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Όπως και εσύ άλλωστε. Και τι σκοπεύεις να κάνεις? Δεν ξέρω. Το σκέφτομαι. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλές επιλογές. Να ας πούμε, μία από αυτές είναι να μαζέψω ό,τι απόδειξη έχω και να την πάω στο Φάνη. Θα χαρεί πάρα πολύ. Θα έχει ό,τι χρειάζεται για να σε βγάλει από τη μέση. Διόρθωσέ με αν κάνω κάπου λάθος. Η πράξη σου είναι αξιόπινη και ο Φάνης θα μπορούσε να σε μηνύσει. Έτσι λοιπόν, η μικρή μας ξένια χάνει ό,τι αγαπούσε. Την ωραία ζωή, την ΕΠΟΚ με τα πολλά λεφτά. Και το σημαντικότερο, την ελευθερία της. Το θέμα αποκλείεται να φτάσει στη δικαιοσύνη. Γιατί? Τι θα το σταματήσει, η συγγένειά σας ή η αγάπη που σου έχει? Αν με μηνύσει, θα προκαλέσει σκάνδαλο. Και αυτό θα βλάψει και την εταιρεία και την οικογένεια. Η εταιρεία έχει περάσει πάρα πολλά τελευταία. Και στάθηκε όρθια. Δεν πιστεύω ότι θα το σταματήσει αυτό. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Όχι, υποθέσεις κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι ο ξαδερφούλης σου δεν θα σε καλύψει. Γιατί δεν παίζει τέτοια παιχνίδια. Είναι καθαρός, τίμιος. Σε αντίθεση με σένα. Ωραία. Πες μου τι θέλεις. Μπορώ να πάω τώρα να το πω. Από σένα εξαρτάται. Λοιπόν, περιμένω. Ένα ναι ή ένα όχι. Θα σου το έλεγα κάποια στιγμή. Ναι, πότε? Όταν θα μου έστελνες το προσκλητήριο για το γάμο σας? Μα δεν έχω λόγο να το κρύβω. Δεν κάνουμε και κάτι κακό. Τότε? Απλά δεν θέλω να δίνω αναφορά για τα προσωπικά μου, αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Θα μπορούσες όμως από τη στιγμή που κάποιος σε ρωτάει κάτι και έχει τους λόγους του να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Δίκιο έχεις.
Κατά τα άλλα, δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις στη σχέση σου. Αν και ξέρεις ότι έχω τις αντιρρήσεις μου. Σχέση και δουλειά δεν πάνε μαζί. Αν είναι αυτό το θέμα σου, τότε σου υπόσχομαι πως δεν πρόκειται να μειωθεί η απόδοση της ομάδας μου. Δεν το έχω συγχωρήσει που με χρησιμοποίησες τότε. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα και το ξέρεις πολύ καλά. Ξέρω πως έτσι φερόσουν τις γυναίκες. Όπως σε βόλευε. Εγώ όμως δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Τι εννοείς? Ότι δεν είμαι της μιας νύχτας. Ούτε για σένα, ούτε για κανέναν. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Καλώς τον. Έλα, πέρασε. Δεν άργησα. Καθόλου. Μέσα σε 20 λεπτά ήρθες. Πώς είσαι? Ας τα λέμε καλά. Ωραία. Τι είναι? Τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε να υποθεί από το τηλέφωνο? Μπαμπά, έγινε κάτι χθες το βράδυ. Ήρθε κάποιος στο σπίτι και σε ζητούσε. Ποιος? Δεν θυμάμαι να χρωστάω σε κανέναν. Πες μου κάτι. Υπάρχουν πράγματα που δεν μου έχεις πει. Για ποιο θέμα? Για τη ζωή της γιαγιάς. Τι έχει συμβεί? Τι να συμβεί, όπως την ξέρεις είναι. Γιατί ρωτάς? Αυτός που ήρθε χθες στο σπίτι ήταν στην ηλικία της γιαγιάς. Και μου είπε πως είναι πατέρα σου. Απλώς σε προειδοποιώ. Μην με προκαλέσεις ξανά. Μην μου πας κόντρα. Ούτε μπροστά στο προσωπικό, ούτε μπροστά στον πατέρα μου. Δεν έχω μάθει να λειτουργώ με περιορισμούς. Τότε θα υποστείς τις συνέπειες. Δηλαδή τι θα κάνεις? Αν με φέρεις στα άκρα, σίγουρα θα χάσεις. Μπορεί ακόμα και τη δουλειά σου. Το μαγαζί έχει ήδη φτιάξει τη φήμη του. Θα ήταν πολύ εύκολο να ανανεώσουμε και το μενού και τον σεφ. Ακόμα και αν είναι στάρ του είδους όπως εσύ. Α, και μην ξεχάσω. Εννοείται πως στην περίπτωση που φύγεις θα ακολουθήσει και άλλη. Δεν θα ήταν πολύ βολικό να μείνετε ξαφνικά άνεργοι και οι δύο? Σας έδωσε κανένα στοιχείο, κάποια απόδειξη? Ναι, μας έδειξε μια φωτογραφία που ήσασταν με τον Ηλία μικρή στη Μάνη. Ναι, τη θυμάμαι αυτή. Με τη μαμά δεν ξέραμε τι να το πούμε. Και εμένα μου είχατε πει ότι είχε πεθάνει πολύ πριν γεννηθώ. Αυτό ξέραμε όλοι μας. Εσύ πώς τον είδες? Τι να σου πω, δεν ξέρω αν λέει αλήθεια. Πατέρας μου. Ο πατέρας μου ζωντανός. Αποκλείεται. Να δούμε ποιος άλλος θα εμφανιστεί. Πάντως για να ξέρεις, δεν του είπα που μένεις. Μου έδωσε αυτό τη διεύθυνση του ξενοδοχείου του και το τηλέφωνό του. Φαντάστηκε ότι θα θέλεις να ρωτήσεις γι' αυτόν πριν τον συναντήσεις. Δώσε μου τη διεύθυνσή του, θα πάω να τον βρω. Τι, θα τον δεις τώρα αμέσως? Ναι, θέλω να τον δω. Δεν χρειάζεται να τον ελέγξω. Αν είναι πατέρας μου, θα το καταλάβω. Τι κάνεις εσύ εδώ? Καλημέρα, λέμε πρώτα. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ θα περάσει το ροπό σου. Δεν είχα και τίποτα καλύτερο να κάνω. Βαριόμουν να κλείσω μέσα σπίτι. Μάλιστα. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Μαζοχισμός. Εργασιοθεραπεία. Χωρίζεις, μένεις μόνος σου και το ρίχνεις στη δουλειά. Ξέρω κι εγώ από αυτά. Μόνο που στη δική σου περίπτωση τα πράγματα ήταν πολύ πιο άσχημα. Ενώ εδώ εγώ μόνος μου αποφάσισα να χωρίσω. Δεν πήγαινε όλη αυτή η σχέση. Πώς το δέχτηκε η Ξένια? Θα σε αφήσει ήσυχο? Δεν το βάζει εύκολα κάτω. Την άλλη φορά που ήρθα εδώ για να μιλήσουμε, έγινε χαμός. Δηλαδή? Μ' απείλησε πως αν τα ξαναφτιάξω με την Ελπίδα, θα το μετανιώσω. Λες και υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μη σκέφτεσαι αρνητικά. Εγώ ή εκείνη που δεν θέλει να με βλέπει ούτε ζωγραφιστό μπροστά της? Αν είναι δυνατόν να γυρίσει πίσω. Κάντε την εσύ να έρθει κοντά σου. Αν την αγαπάς, αξίζει να το προσπαθήσεις. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα πια. Φοβάμαι ότι την έχασα για πάντα. Thank you.
Φώναξε μου την Ξένια, σου παρακαλώ. Ναι. Καλώς. Έλα, κάθισε. Δεν μπορώ να μείνω πολύ. Ετοιμάζω το μενού για την καλερί. Πραγματικά σε θαυμάζω. Με τόση δουλειά που ρίχνεις πρέπει να σε βγάλουμε υπάλληλο του μήνα. Γελάσαμε. Με θέλεις κάτι? Μην μου κάνεις εμένα την έξυπνη, γιατί σε έχω στο χέρι πια. Ένα τηλεφωνηματάκι στο φάνη και καθάρισες. Ωραία λοιπόν, τι το λες και δεν το κάνεις? Με λυπάσαι? Όχι βέβαια. Τότε γιατί δεν με καρφώνεις? Θα σου άξιζε. Αλλά επειδή είμαι πρακτικό μυαλό, αποφάσισα να περιμένω. Δεν θα αφήσω να μου παρασύρει το συνέστημα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν θα σε δώσω. Και όχι επειδή είμαι καλός άνθρωπος, αλλά... Εγώ πιστεύω πως η Ελπίδα θέλει το χρόνο της. Μην ξεχνάω ότι χωρίσατε από μια παρεξήγηση. Λοιπόν, στο χέρι σου είναι να τη λύσεις. Τα ίδια ακριβώς μου λέει και ο πατέρας μου. Να την κυνηγήσω και να την κάνω να καταλάβει ότι την αγαπάω ακόμα. Δίκιο έχει. Και τι προτείνεις, να πέσω στα πατώματα, γονατιστώ και να την παρακαλάω? Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πολύ πιο γλυκός, απλός και δοκιμασμένος. Λουλούδια. Τι πράγμα? Λουλούδια, παιδάκι μου, θα πας να διαλέξεις 20 ωραία τριαντάφυλλα, θα γράψεις και κάτι τρυφερό και θα τα στείλεις. Αποκλείεται να πιάσει κάτι τέτοιο. Ακόμα και έτσι θα έχει να θυμάται κάτι ευχάριστο από σένα και όχι τον τελευταίο σας καυγά. Το πιθανότερο είναι να μου τα γυρίσει πίσω. Μπορείς μία φορά να εμπιστευτείς το γυναικείο μου ένστικτο? Κάτι μου λέει πως δεν θα μείνει ασυγκίνητη. Πρέπει κι εγώ να βγάλω κάτι από όλη αυτή την ιστορία, ε. Ακούω. Τι θέλεις από μένα για να μην μιλήσεις σε κανέναν? Καταρχήν να σταματήσεις να μου το παίζεις αφεντικό. Διαταγές και τσαμπουκάδες κομμένα. Θα κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Και δεν πρόκειται να με εμποδίσεις. Κι εγώ μπορώ να σε αφήσω χωρίς δουλειά. Είμαι ανώτερός σου. Και απαιτώ να με σέβεσαι. Αυτό είναι το πρώτο που ζητάω. Έγινε να σε αφήσω. Φαντάζομαι δεν με κάλυψες μόνο γι' αυτό. Προχώρα λοιπόν στο θέμα. Τι θέλεις? Να μην μείνεις στα ψίχουλα που κλέβεις ή μάλλον έκλεβες από τη γιαγιά σου. Τι εννοείς? Έχω μια ιδέα. Μπορούμε να βγάλουμε πολλά λεφτά. Συγγνώμη, γιατί να το συναντήσεις? Θα δώσεις σημασία σε έναν άγνωστο που ήρθε από το πουθενά και το παίζει αδρές της γιαγιάς? Θέλω να δω τι ρόλο παίζει. Εμφανισιακά τουλάχιστον ξέρεις πως είναι. Θέλω να πω, αν τον έβλεπες μπροστά σου θα καταλάβαινες ότι είναι ο πατέρας σου. Πολύ δύσκολα. Ήμουνα σχεδόν μωρό όταν τον χάσαμε. Φωτογραφία του δεν υπάρχει? Το ίδιο ρώτησα και εγώ τη γιαγιά σου κάποτε. Και μου είπε να μην ασχολούμαστε με πράγματα του παρελθόντος. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δηλαδή να θέλει να το ξεχάσει? Εκτός αν δεν τα πήγαιναν καλά. Έτσι φαίνεται. Ξέρετε τουλάχιστον πού, πώς σκοτώθηκε? Σε κάποιο δυστύχημα στην Ιταλία. Και μας είπαν ότι τον έθαψαν εκεί. Αυτό ξέρω μόνο. Είμαι περίεργος να τον δω. Α, δηλαδή το αποφάσισες, θα πας να τον βρεις στο ξενοδοχείο? Ναι, δώσε μου τη διεύθυνση. Θα λυθεί και αυτό το μυστήριο. Θα είσαι σίγουρα εντάξει μου, θέλεις να έρθω μαζί σου? Δεν χρειάζεται. Όπως θες. Στον Ηλία θα το πεις? Φυσικά και θα το πω. Είναι και δικός του πατέρας. Μου προτείνεις να περνάμε στα βιβλία αγορών μεγαλύτερα ποσά από τα πραγματικά. Ακριβώς. Θα πληρώνουμε κανονικά τους προμηθευτές και τη διαφορά θα τη βάζουμε στην τσέπη μας. Επικίνδυνο μου ακούγεται. Όχι αν μπεις και εσύ στο κόλπο. Θα ανοίξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα να περνάνε τα λεφτά εκεί. Δηλαδή θα διακινδυνεύω εγώ για να μπαίνουν τα λεφτά σε δικό σου λογαριασμό? Αυτό είναι το θέμα μας.
Ορίστε, θα σε κάνω συνδικαιούχο να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να πιάσει. Αν γίνει ένας έλεγχος, θα μας βρουν. Αυτό αποκλείεται. Αλλά ακόμα και αν συμβεί, σηκώνουμε όλες τις καταθέσεις και εξαφανιζόμαστε. Και πίστεψέ με, θα έχουμε βγάλει πολλά λεφτά. Θα πάρω πολύ περισσότερα από τη διαθήκη της Κάτιας. Και τι, θα περιμένεις να τα τεινάξει, Καλυβατίδη? Μιλάμε για ζεστό χρήμα, εδώ και τώρα. Και αν σηκώσεις τις καταθέσεις και την κοπανίσεις, τι γίνεται? Και εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό, σου είπα, θα έχουμε κοινό λογαριασμό. Οπότε που καταλήγουμε? Είμαστε αναγκασμένοι να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Δεν ρισκάρω να βρεθώ στη φυλακή. Όλα είναι υπό έλεγχο. Το μόνο που χρειάζομαι από σένα είναι μία απάντηση. Είσαι μέσα ή όχι? Τα μάτια της έπεσαν στη μεριά της πρίμης, όπου ήταν γραμμένο το όνομα του βαποριού. Χήμερα. Παράξενο όνομα. Πού θα πάει κάποια στιγμή? Θα θυμηθείς. Θα σε βοηθήσω εγώ γι' αυτό. Κατιά. Κατιά, με θυμάσαι? Γνωριζόμαστε από παιδιά. Είμαστε συμμαθήτριες και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Καραγάτσης, η μεγάλη χήμερα. Το κάναμε στην τρίτη γυμνασίου. Νεοελληνική λογοτεχνία. Μας έβαλε να γράψουμε και μια έκθεση. Εσύ έγραψες την καλύτερη, όπως πάντα. Πήρες και το πρώτο βραβείο. Η Σοφία είμαι. Σε παρακαλώ, με θυμάσαι? Η Σοφία, η φίλη σου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Μπράβο, χαρά μου, είπες ναι, με κατάλαβες. Θέλεις να γράψεις κάτι? Ωραία. Έλα, έλα λοιπόν. Έτσι. Γεια σου, κορίτσι μου. Σε πετυχαίνω. Α, έχω βγει για ψώνια. Κι εγώ πάω να αγοράσω ένα φόρεμα. Είναι η δεξιά σου της Λουδάρου, ξέρεις. Και δεν έχω με ποιο να πάω. Θέλεις να πάμε μαζί? Εννοείται πως ναι. Ξέρεις ότι τρελαίνομαι γι' αυτά. Ωραία. Και αν έχεις χρόνο, μπορούμε να βρεθούμε πιο μετά για ένα καφέ και να σου πω λεπτομέρειες. Οκ. Okay. Θα περιμένω τηλεφώνημα. Γεια. Ναι. Έλα, μπορείς να μιλήσεις? Περιμένω την Έλληνα, λέγε γρήγορα. Θέλω να μάθεις τα πάντα για τον τύπο που ήρθε χτες βράδυ. Σε μένα δεν πρόκειται να πούν τίποτα. Εντάξει, σ' αφήνω τώρα. Θα προτιμούσες να αργούσε λίγο, ε? Τι έγινε? Σου διακόψα το τηλεφώνημα. Τι λέτε τώρα? Μου φάνηκε σαν να μιλούσες με το κορίτσι σου. Ο κολλητός μου ήτανε. Έχει χωρίσει ο καημένος και περνάει πολύ μεγάλο λούκι. Στην ηλικία σας δεν πρέπει να τα βάφετε μαύρα. Έχετε τόσες ευκαιρίες μπροστά σας. Like I should. Now all the critics wanna hit it. You sit can't ever did it. Just because they don't get it. But I'll stay fit.
Καλημέρα, μπορείτε να με συνδέσετε με τον κύριο Πέτρο Ελευθερίου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Πέτρος Ελευθερίου. Ο ίδιος, ποιος είναι? Μάνος Καλυφατίδης. Χαίρομαι πάρα πολύ, ψακώ, Μάνο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να μιλήσω με τον γιο μου. Λοιπόν, Γεωργία, θέλω να μου ψιλοκόψεις το αβοκάντο για τον ντρέσινγκ. Μάλιστα. Πιπεριές, πιπεριές! Είστε η παρμεζάνα και κόκκινες. Κάτσε, παιδί μου. Έλα εδώ. Πιπεριές θέλω να πω, συγγνώμη. Χάρη, Χάρη, τι κάνεις, εμένα τα καλά σου. Μας κοιτάνε όλοι. Δεν πειράζει, δεν μπορώ να παίζω κρυφτούλη, θέλω να σε μιλήσω. Ας μάθουν για τη σχέση μας. Τι έγινε? Δεν γίνεται, γίνεται. Έλα, γιατί σταμάτα το δεν χαίρεσαι? Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ, αλλά έτσι και μπει η Νάνση μέσα. Άντε πάλι, Νάνση. Δεν είπαμε ότι δεν θα κρύβουμε τη σχέση μας. Το είπαμε αυτό. Ναι, καλά, θα κηρύξει τον πόλεμο και μετά. Και τι θα μας κάνει? Τίποτα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά η επιτυχία του μαγαζιού οφείλεται σε ένα βαθμό στο μεγαλύτερο και στην αφεντιά μου. Ακριβώς. Σε σένα οφείλεται, όχι σε μένα. Γι' αυτό έτσι κοινάνε επίσης τον κόστο και με διώξατε να ξαναβρω δουλειά μετά. Τι αυτό ανισχύει, θα σε πάρω εγώ, βρε μωρό. Μην ανισχύει, θα σε πάρω μαζί μου. Έλα, σταμάτα. Ξέρετε ποια είναι η Ελπίδα Φωτίου? Έλα, ναι, γεια σας, Ελπίδα Φωτίου. Μάλιστα, η ίδια. Φτάνει για εσάς. Α, ναι. Η δασκάλα μας έβαλε να καθίσουμε μαζί. Αυτό ήταν. Γίναμε αχώριστες. Χειμώνα, καλοκαίρι, μαζί εμείς. Ξέρεις τι ταξίδια κάναμε στις διακοπές. Γυρίσαμε όλη την Ελλάδα. Αν σε κουράζω, τότε να σταματήσω. Πώς την καταλαβαίνεις τι σου λέω? Πόσο θα χαρεί ο εγγονός σου όταν το μάθει. Ο εγγονός σου είναι αυτό το παλικάρι που έρχεται και σε βλέπει συχνά, ο Φάνης. Κατάλαβες? Έχει και αυτό στην αγωνία του που σ' όλοι μας θέλει να σε δει γερή. Να σταθεί στα πόδια σου όπως πριν. Δείξε τη δύναμή σου, Κάτια. Σ' όλους μας έχεις λείψει. Ας μην βιαζόμαστε. Ξέρω ότι ο πατέρας μου έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Θα ήθελες αυτό να το συζητήσουμε από κοντά? Το ίδιο θα σας ζητούσα κι εγώ. Πότε μπορείτε να βρεθούμε? Όποτε θέλεις. Τώρα έχω να τακτοποιήσω κάτι δουλειές. Να τα πούμε το βράδυ. Εντάξει, θα σε περιμένω το βράδυ στο ξενοδοχείο. Πάω τώρα, μας βρήκε και σε μια καλή στιγμή. Καλή σημαία. Γεια. Ελπίδα μου, να ξέρεις πως εννοούσα όσο σου είπα. Δεν βγαίνει στιγμή από το μυαλό μου. Σου ζητώ ξανά συγγνώμη για τα λάθη μου. Με αγάπη, Στέφανος. Τι έγινε, από ποιον είναι το λουλουδικό? Από τον Στέφανο. Καλά τώρα πως με θυμήθηκε αυτός. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται δεν σε ξέχασε ποτέ. Έχει βγει από τη ζωή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πως του ήρθε έτσι ξαφνικά να σου στείλει ανθοδέσμη? Δεν ξέρω. Έτσι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι? Χωρίς να έχετε μιλήσει ούτε στο τηλέφωνο? Δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Μου κάνει και εμένα εντύπωση. Άραξε μου φαίνεται. Και εμένα. We'll be right back.
σου μιλώ συνέχεια για τη ζωή σου. Αλλά σιγά σιγά, για να μην σε κουράσω. Είσαι η Κάτια Καλυφατίδη. Μια πολύ πετυχημένη γυναίκα. Με δική της εταιρεία catering. Ξέρεις τι είναι catering? Ωραία. Εκτός από μένα, που είμαι φίλη σου, έχεις μια οικογένεια που μοιάζεται πολύ για σένα. Έχεις δύο γιους, τον Ηλία και τον Μάνο. Ο Μάνος είναι παντρεμένος με την Έλενα. Έλενα είναι η κοπέλα που έρχεται εδώ και σε βλέπει συχνά. Γιος του είναι ο Φάνης. Ο εγγονός σου που λέγαμε, θυμάσαι? Μπράβο, καλέ μου. Συνέχισε έτσι και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν βλέπεις ότι δουλεύω? Θα φύγω, μην ανησυχείς. Αλλά πρώτα θέλω να σου ζητήσω κάτι. Ορίστε, σ' ακούω. Θέλω να βρεθούμε και να συζητήσουμε. Εγώ, εσύ και η Έλενα. Για ποιο πράγμα? Έχω κάποιο πρόβλημα μαζί σας και θέλω να το λύσω. Ακόμα και απόψε, αν γίνεται. Δεν καταλαβαίνω όμως για τι πράγμα μιλάς. Ξέρεις πολύ καλά. Όχι, ούτε ξέρω, ούτε έχω και το χρόνο να το ψάξω περισσότερο. Λοιπόν. Ωραία. Τον τελευταίο καιρό μου φέρεστε σαν να μην υπάρχω. Περίεργο, γιατί η παρουσία σου σε εμάς είναι ιδιαίτερα αισθητή. Κόψε το δούλεμα. Και σταματήστε να μου συμπεριφέρεστε σαν να είμαι ξένη. Λοιπόν, σκέψου λίγο τη συμπεριφορά σου στην οικογένεια και τότε θα καταλάβεις. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη που έχετε για μένα. Είμαι η εγγονή της Κάτιας και έτσι θα έπρεπε να με αντιμετωπίζετε. Μάλιστα, κάτι άλλο? Όχι. Απλώς θέλω να σε προειδοποιήσω ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το βράδυ. Όχι, δεν είμαι υποχρεωμένος να συζητήσω κάτι μαζί σου. Θα το κάνεις όμως. Θα το κάνεις γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι η γιαγιά δεν θα χαιρόταν καθόλου με αυτή την κατάσταση. Για αυτήν θα το κάνεις, Φάνη. Όχι για μένα. Έχεις δίκιο. Για χάρη της Κάτιας και μόνο. Η συνέχεια το βράδυ, λοιπόν.